Η μαγιά στο Μενίδη ξεκινάει στα 10. Για μαγιά. Για μαγιά. Θα κάνετε και στους τοίχους. Ναι. Θα κάνεις και στους τοίχους. Και στο τετράδιο. Τι άλλα κάνεις. Κάνουμε ραμπάδες εκεί. Για να ξεχωρίσουν τα αγόρια σε αυτό το σχολείο του Μενιδίου πρέπει να χορεύουν break dance. Αλλά κυρίως να μπορούν να διαχωρίσουν καλές και κακές παρέες. Όχι μόρια. Παιδιά έτσι μαζεύονται. Γέφυρα, κολόνες, μπάρες, TST, καποτά 200. Ακούσαμε για πρώτη φορά τα ονόματα αυτά έξω από ένα σχολείο στο Μενίδη. Πρόκειται για κάποιες οργανωμένες ομάδες με το ίδιο ντύσιμο, τα ίδια σύμβολα και τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά. Η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη από την άκρη της πόλης προσέγγισε την ιδιόμορφη παραβατικότητα των παιδιών των παλινοστούντων ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ένας πληθυσμός διπλά χτυπημένος από την οικονομική κρίση και τους σεισμούς. Συνάμα και αυτή η αγάπη απέναντι στην παραβατικότητα. Αυτό που κάνουν εξής, έχει μια χαρά, έχει μια γοητεία, έχει ένα πράγμα. Είναι και είναι σε μια ηλικία δηλαδή, που είναι καθαρά νομίζω ελληνικό στοιχείο και μικροαστικό ελληνικό στοιχείο δηλαδή, ότι μπορεί να κάνεις την τρέλα σου σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου δηλαδή, και μετά στα 25 εντάξει θα τακτοποιηθείς, θα παντρευτείς, θα γίνεις και εσύ ένας πραγματικός μικροαστός, ας πούμε, με παιδάκια κλπ. Ο κόσμος από τον οποίο ξεκινάει η παιδική παραβατικότητα θα μπορούσε να μοιάζει με το εφηβικό δωμάτιο του Χρήστου Κουσίδη, στους πρόποδες της Πάρνηθας, εκεί όπου είναι ο καταβλισμός των σεισμοπλήκτων. Μια γενιά της οργής που συχνά η μοναδική διέξοδος από την πνιγυρή πραγματικότητα είναι η βία, σαν μόνη μορφή αυτοεπιβεβαίωσης το βράδυ του Σαββάτου. Ή μήπως τα νέα παιδιά στο Μενίδη δεν είναι τίποτα άλλο από την τοπική έκφραση ενός ευρωπαϊκού φαινομένου με τη συγκρότηση νεανικών συμμοριών, τα μέλη των οποίων καταλήγουν αρχικά στο σοφρονιστικό κατάστημα και στη συνέχεια στη φυλακή. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Γέφυρα. Ναι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει. Φιλαράκια είναι. Δεν κάνουν τίποτα. Καλά παιδιά. Κολόνες. Αυτή είναι βλάκες. Αυτή είναι βλάκες. Εντάξει, σαν κούλου τα καλύτερα είναι η γέφυρα, στο Μενίδη τουλάχιστον και η Red Home. Ξύλο με το που ξέρω... Ξύλο, ξέρεις ποια είναι η φάση από έλα, λέ, να βλέπεις όλο το κλαμπ να σκοτώνεται στο ξύλο. Ποιος βαράει ποιον. Έλατε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στην Αττική σημειώνονται καθημερινά περί τα 15 κρούσματα ληστειών ανηλίκων σε ανήλικους. Δράστες και θύματα, νέοι από 13 έως 20 ετών. Η αστυνομία εκτιμά ότι υπάρχουν πολλές οργανωμένες ομάδες παιδιών που παραβιάζουν τον νόμο στην Αττική. Πολύ λίγα παιδιά παραπέμπονται ωστόσο για σύσταση συμμορίας. Τα περισσότερα κρούσματα επιθέσεων σημειώνονται στις δυτικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά και σε υποβαθμισμένες γειτονιές του κέντρου. Από τα στατιστικά της υπηρεσίας, αυτό την αξιόπινη πράξη που μελετούμε ιδιαίτερως είναι η παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Για συγκεκριμένα για αυτή την παράβαση, όντως υπάρχουν περιοχές όπως είναι το Μενίδη και το Ζεφύρι που συμπίπτει ο τόπος διαμονής του ενηλίκου και ο τόπος τέλεσης της αξιόπινης πράξης. Το Μενίδη είναι το προάστιο της Αθήνας με την πιο γρήγορη αύξηση του πληθυσμού. Ο πραγματικός πληθυσμός είναι περίπου στις 120.000 κατοίκους, περίπου 35.000 νοικοκυριά. Τελευταία απογραφή όμως η περσινή έβγαλε ένα πληθυσμό απογεγραμμένο 75.000 κατοίκων. 45 από τις 120.000 των κατοίκων της πόλης που αυξάνεται κάθε μέρα είναι αδήλωτοι. Το City Light ήταν ο ναός της διασκέδασης στους πρόποδες της Πάρνηθας. Αισθητική στον χρόνο του υπαρκτού σοσιαλισμού. Μεγάλη αίθουσα, μπλε φωτορυθμικά, χειροποίητη βότκα αγνώστου προελεύσεως. Εκείνο που μετράει εδώ είναι να καταγραφεί η ταυτότητά σου, να δηλωθεί το ποιος και το τι είσαι. Είναι Παρασκευή, μια ιδιαίτερη μέρα. Όλοι περιμένουν έξω να υποδεχθούν το Ράμπο. Είναι το ψευδώνυμο ενός 20χρονου από τον Πειραιά. Το διακριτικό του είναι η στενή του σχέση με ένα ποδήλατο. Με αυτό χορεύει και κάνει ό,τι θέλει. Oh,
οι συνομήλικοί του τον θαυμάζουν και θα κάνουν ό,τι του ζητήσει. Είναι μεγάλα τα ρίσκα που παίρνουν τα παιδιά και είναι ίδια της εφηβείας αυτό. Παίρνουν μεγάλα ρίσκα ψάχνοντας την ταυτότητά τους και το ανήκει τους. Οι νεανικές ομάδες στο Μενίδη δεν έχουν διαμορφώσει τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων συμμοριών από την Ευρώπη που ασκούν βία για τη βία. Δημιουργούνται από τους κοινούς τρόπους διασκέδασης, το χορό, το τραγούδι. Τα παιδιά έχουν τα ίδια σύμβολα, ντύνονται με τον ίδιο τρόπο και σε κανένα παπούτσι δεν δένουν τα κορδόνια. Εμείς είμαστε από Καμποτά. Καμποτά κλαμπ. Δηλαδή όλα τα παιδιά του καταβλισμού είστε μια παρέα. Όχι, θα μη σάψω. Και δεν μου λες, εντάξει, εκεί τι κάνετε, κάθεστε, ακούτε μουσική, χορεύετε, τι άλλο κάνετε, γράφετε τους στίχους. Κάθομαστε σε ένα σπίτι. Ανάμε φωτιά. Ανάμε φωτιά, καθόμαστε. Ανάμε φωτιά, ακούμε μουσική. Μέσα. Κοιμούνται στο σπίτι, έκανε. Μισές. Μισές είναι μέσα. Μισές, πιο πολλές. Να λέγα την ξύζα. Να σας ρωτήσω κάτι. Άμα πάει κάποιος άλλος από μια άλλη παρέα, να κολλήσει μια κοπέλα δικιά σας, τι γίνεται. Θα τις φάει. Θα τις φάει. Θα τις φάει. Ξύλο με τη μία. Γιατί δεν μπορεί αυτή να πάει με έναν από μια άλλη παρέα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, αφού είναι μαζί μας τελείως. Την ώρα που μιλάμε με τα παιδιά, κάποιοι τους κάνουν νόημα να σοπάσουν. Ο Ντέμις ήταν ένας από τους ανήλικους που είχαν παίξει τη σκηνή κλειδί της ταινίας του Γιάνναρη. Εκεί που τα Ποντιόπουλα θυμούνται την καταγωγή τους, το Καζακστάν. Ήρθα το 90 εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι είχε πόντους στην Ουκρανία. Ήμουν ο μοναδικός. Από μάνα. Ο πατέρας μου είναι Ουκρανός. Και ας πω και κάτι, ότι ο πρώτος Έλληνας που βαφτίστηκε σε ρώσικο ναό ήμουν εγώ. Έχω γραφτεί και στα βιβλία. Και με το όνομα Ντέμις, παρακαλώ. Ο Νικολαίδης είναι φρουφρού, είναι Θεμιστοκλής. Εγώ είμαι Ντέμις, καθαρός. Έβγαλα το δημοτικό. Έτσι. Πήγα 3 χρόνια πρώτη γυμνασίου και μέχρι αυτό. Μέχρι εδώ ήταν. Και μετά? Μετά για δουλειά. Αναγκάστηκα βέβαια, κάποια οικογενειακά προβλήματα. Και αναγκάστηκα να πάω για δουλειά. Και ήρθατε στο Μενίδη κατευθείαν? Ήρθαμε στο Μενίδη, αλλά. Εντάξει, έχουμε αλλάξει διάφορες περιοχές, πολλές. Πάρα πολλές. Έχουμε μείναμε Κερατσίνη, Κολονό, Εγάλιο. Πέρα εδώ, κάτι δικό μας δεν έχουμε χτίσει. Συναντήσαμε τον Ντέμι στο τέρμα των λεωφορείων του Μενιδιού, στην κυριολεξία στην άκρη της πόλης. Μία από τις μορφές παραβατικότητας είναι η κλοπή αυτοκινήτων. Γιατί όμως. Καλησπέρα. 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 Ελάτε ρε παιδιά, τώρα γιατί συνέντευξη τώρα αργήσαμε, έλα σας παρακαλώ. Κυνηγάνε δύο την ίδια κοπέλα και ο ένας έχει Λάντα και ο άλλος έχει Ίμπιζα. Τι γίνεται, ποιος θα τη φάει? Αυτός με το Ίμπιζα. Αυτός με το Ίμπιζα. Σου έχει τύχει αυτό? Κοιτάξτε, αμάξι δεν έχω, αλλά έχει τύχει δηλαδή με μια κοπέλα να της ζητήσω ραντεβού και να της λέω, ξέρεις τι, ίσως να βγούμε για κανένα καφεδάκι μια μέρα. Μου λέει, εντάξει, αυτή μένει εδώ, μένει. Λοιπόν, και της λέω, πού θα βρεθούμε, μου λέει, ξέρω που θες, ξέρω στον κάρα μου, στο τέρμα. Πελεφορία, δεν θα με το αμάξι. Της κάνω, όχι, δεν έχω αμάξι. Α, καλά, εντάξει, πάρε με ένα τηλέφωνο αύριο, λέει, να δω μήπως έχω να κάνω τίποτα. Δεν πήρα. Γιατί ήξερα ότι είναι σπάσιμα, μου πει όχι.
Επειδή ξενέρωσε ότι δεν είχα αμάξι. Στην ίδια ταινία ο Γιούρα έπαιζε το διακινητή γυναικών στην καταναγκαστική πορνεία που πεθαίνει από χτύπημα καλού του φίλου. Ο Γιούρα λέγεται στην πραγματικότητα Ντίμα, Δημήτρης, και φυλάει την πόρτα του μοναδικού μαγαζιού που λειτουργεί πια στην πόλη, του Κάστρου. Για τον Δημήτρη μαγιά είναι να αντιμετωπίζεις μόνος σου τις δυσκολίες από τη χρήση βίας. Το να φωνάζεις την αστυνομία είναι κακό. Τώρα κοίταξε να δεις, άμα π.χ. ας πούμε δεις κάποιον να κλέβει τα αμάξια και τον πιάσει και το πας στην αστυνομία, δεν θεωρείται μαγιά. Αν λογικά θεωρείται καλή πράξη, έτσι. Εδώ στο Μενίδη δεν θα θεωρηθεί σαν μαγιά ή καλή πράξη. Γιατί θα προτιμούν πάλι ας πούμε, να τα βρουν μεταξύ τους, αλλά όχι μέσω της αστυνομίας, έτσι. Τώρα για το θέμα εμπιστοσύνης, είναι δύσκολο να σας πω. Έτσι, γιατί εδώ δεν υπάρχει μόνιμος αστυνομικός. Είναι όλη η ενίσχυση από τα κεντρικά, που τη γνωρίζω. Για να σου το πω αλλιώς, έτσι και έχεις ένα πρόβλημα. Ναι. Θα πας στην αστυνομία να το λύσεις ή θα σκεφτείς πρώτα έναν άλλο τρόπο να το λύσεις. Θα σκεφτώ πρώτα έναν άλλο τρόπο να το λύσω. Και μετά θα πάω στην αστυνομία. Τι τρόπο? Τι τρόπο? Δηλαδή, πώς μιλάμε για πλάτη, για πλάτες, δηλαδή κάποια άτομα που, τα οποία είναι μεγαλύτερά σου και θα μπορέσω να στολίσω αυτό το πρόβλημα, θα κάνω αυτό. Τώρα το θέμα της αστυνομίας, δεν νομίζω. Λίγο δύσκολο να πας εκεί. Και στην ταινία του Γιάνναρη, ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, δεν μοιάζει να μεσολαβεί άλλος θεσμός για να απονείμει δίκιο. Η βία είναι πολλές φορές απλός τρόπος επικοινωνίας. Η σφαλιάρα, το ξύλο, η κροτσιά, η σκαμπύλα, η μπουνιά. Είναι πολύ πιο αποδεκτό αυτό σαν μορφή επικοινωνίας, αν ήθελες. Mm. Θέλω να σου πω κάτι και θα το καταλάβεις. Έρχομαι εγώ, γνωρίζω ότι οι φίλοι που είναι μέσα στην παρέα και εσείς δεν με γνωρίζετε. Πάω να τη χαιρετήσω. Να τη δώσω ένα φυλάκι στο μάγουλο. Παρεξηγήσε εσύ, σε πείραξε και το ποτό και αρχίζει τον καυγά. Ο καυγάς αυτός φτάνει μέχρι τι σημείο? Μέχρι ότου να κυλήσει το αίμα. Μέχρι κάποιος να βρεθεί να σε σταματήσει. Δηλαδή, ξέρεις, γνωρίζεις περιπτώσεις που κάποιος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και πήγε στο νοσοκομείο? Κοίτα, πολύ σοβαρά όχι, αλλά ότι του ανοίξανε τη βλεφαρίδα. Η απίστευτη εκδήλωση βίας στην ταινία δεν ενόχλησε τόσο στο Μενίδη όσο μια συγκεκριμένη μορφή παραβατικότητας. Η εκπόρνευση παιδιών για λίγα εύκολα λεφτά. Είναι πιο αποδεκτό να είσαι ταμπατζής, να έχεις αυτά τα αρισβερίσια με πόρνες και λοιπά και να αγοράζεις, να πουλάς, να δέρνεις και λοιπά, παρά να είσαι ας πούμε... Γιατί έχουν παρεξηγήσει πολύ το Μενίδη και έχει βγει και μια ταινία που είναι εντελώς λάθος. Μιλάει τώρα για πόντες που πηγαίνουν με αδερφές και επειδή αυτά είναι όλα μαλακίες. Δεν ισχύουν αυτά εδώ πέρα. Για εμάς η περιοχή μας είναι μαγκιά γιατί έχουμε κάνει πολλά τουλάχιστον. Αυτό είναι μεγάλη δυσμίωση. Το παιδί ο Παναγιώτος που λένε, που λέει στην Ατάκα έφαγα ένα π***** και πήρα 30-40 χιλιάρικα που λέει. Δεν θυμάμαι πόσο είπε. Λοιπόν, τον έκραξε όλο το Μενίδη. Και είναι καταπληκτικό παιδί, όμως είναι και γάμο τα παιδιά. Που τον ξέρω. Ότι... Και τον έκραξε όλο το Μενίδη. Τι να τα κάνω αυτά τα λεφτά, δηλαδή, από τη στιγμή που θα με κράξει εμένα το Μενίδη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παιδιά δικά μας που πηγαίνουν, ας πούμε, με τους ομοφυλόφιλους, ξέρω, για να βγάλουν κάποια χρήματα, ας πούμε, εύκολα. Είναι και αυτό εύκολο χρήμα. Δεν το είπαμε προηγουμένως. Ότι υπάρχουν και ορισμένοι δικοί μας που ασχολούνται με γυναίκες και τις πουλάνε, ξέρω εγώ, τις διακινούν γυναικώς. Η βία και η παραβατικότητα των παιδιών δεν είναι ουρανοκατέβατες. Αρκετά παρατάνε το σχολείο πριν φτάσουν στα 15. Πολλά από εκείνα που συνεχίζουν έχουν μεγάλες δυσκολίες μάθησης. Έρχονται κάποιοι εξωσχολικοί, αλλά αυτοί οι εξωσχολικοί είναι κατά κανόνα παλιοί μαθητές μας από εκείνους που εγκατέλειψαν το σχολείο, δεν βρίσκουν δουλειά και δεν έχουν τι να κάνουν. Όλες αύριες είναι. Από πού? Από τα λιώσια. Ναι, ενώ εδώ είναι πιο καλές. Είναι λίγο καλές. Αλλά Αθήνα και άμα πάτε Καλυθέα, Γαλλία. Πιο καλά είναι. Είναι εκεί πιο κυριλαίο. Η κοινωνικοποίηση σε μέρη σαν το Μενίδη γίνεται αποκλειστικά στον δρόμο. Και στον δρόμο κυκλοφορούν τα πάντα και ναρκωτικά. Μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε, ποια είναι τα καμπανάκια.
Τα από πού ξεκινάνε. Μπορούν να ξεκινάνε απλώς με αντίδραση που τα λέμε όλη η εφηβεία είναι, θα περάσει, λένε συνήθως οι γονείς, οι οποίοι οι άνθρωποι δικαιολογημένοι σε έναν βαθμό εθελοτυφλούν. Κανείς δεν θέλει να αισθανθεί ότι είναι και στη δική του πόρτα ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι από απλή αντίδραση, να ξεκινήσει και να καταλήξει την καμπάνα, τη μεγάλη που λέω εγώ, των ναρκωτικών. Είναι κάποια ορισμένα άτομα, χρήστες ας πούμε, οι περισσότεροι είναι χρήστες ναρκωτικών και κλέβουν, όχι επειδή είναι το χόμπι τους, κλέβουν για να πάρουν τη δόση τους μετά. Ο πενταπλασιασμός των αδικημάτων τα 10 τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της χρήσης ναρκωτικών που είναι παντού. Ναρκωτικά. Ναι. Πολλά. Ναι, ναρκωτικά έχει. Πολλά, πολλά, πολλά. Όλοι είναι πρεζάκιδες, όλοι πρεζάκιδες. Τα ναρκωτικά είναι ελεύθερα, πολύ ελεύθερα. Είναι όλοι πρεζάκιδες που τα κάνουν. Στην αρχή μπορεί να μην σε δεχτούν γιατί βλέπουν ότι είσαι καινούριος. Αν πας με κάποιον άλλον 2-3 φορές, σε πάρουν μέσα. Και πολλά παιδιά δεν βγαίνουν μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνουν από την πρέσα, κάνουν την αποτοξίνωση, κάνουν τις χαρμάνες τους, ας πούμε, ξαναβγαίνουν, ξαναμπαίνουν, μετά από 6 μήνες ξαναμπαίνουν. Δηλαδή είναι ένα περίεργο πράγμα. Όταν καταδικαστούν ανήλικοι, ένας δρόμος υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Το υπερπλήρες ίδρυμα του Βόλου ή οι πρώην στρατιωτικές φυλακές Αυλώνας. Και τι έκανες και εδώ? Είχα κάνει μια παγωγή. Και αυτή που αγάπησε είπε ψέματα, όπως την έβαινε στα φανάρια, λέει ζητιάνευε, έβαινε στα πιτσίρια, εγώ λέει και ζητιάνευε. Και τι σου κάνανε? Πήγα δικαστήριο, ευχαριστώ τον νόμο και μου βγάλανε αθώος. Βγάλανε. Και τι έκανες, πήγες στο Βόλο? Ναι, στο Βόλο. Πώς είναι εκεί τα πράγματα στο Βόλο? Εντάξει, καλά είναι και ωραία, εντάξει. Δηλαδή. Σχολείο πας, εντάξει. Οι επιμελητές ανηλίκων θα μπορούσε να είναι κάποια βοήθεια. Αλλά στην Αθήνα εργάζονται σήμερα 5 φορές λιγότεροι επιμελητές από ό,τι την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά. Επί 5 χρόνια, υπουργοί δικαιοσύνης μελετούν ένα νομοσχέδιο για τους ανήλικους παραβάτες χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Τα παιδιά, βλέπετε, δεν ψηφίζουν. Στην υπηρεσία ήταν όταν εκδικάζονται υποθέσεις 1.500 ανηλίκων ετησίως, οι επιμελητές ήταν 39. Και σήμερα που εκδικάζονται 5.000 ετησίως, είμαστε 8 συν 2 που διορίστηκαν πριν ένα μήνα. Καμιά φορά το αισθανόμαστε και σαν βοήθεια ότι τελικά με το να κάνει μια παράβαση το παιδί, κατάφερε να μπει ένας άνθρωπος στο σπίτι του, ένας ειδικός, ο οποίος θα φροντίσει κάποια πράγματα. Όταν το σχολείο και η οικογένεια δεν μπορούν, τότε αναλαμβάνουν οι μεγαλύτεροι. Πολλές φορές, ας πούμε, άμα γίνεται κάποιος άτομος, ελέγχονται από γύρω άτομα, ας πούμε, να μην γίνει κάτι παρατραβηγμένο. Στις ομάδες υπάρχει κάποιος αρχηγός, Όχι, δεν. Απλά μπορεί να υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος και να το σέβονται. Όπως αυτή την παρέα των παιδιών από τα Πατήσια. Η περιοχή μαστίζεται από τις μικροκλοπές και τις συγκρούσεις των εθνικών ομάδων. Αλβανοί εναντίον Πολωνών, Λευκοί εναντίον Μαύρων. Κι όμως στις ομάδες των παιδιών που ζωγραφίζουν τους στίχους, επικρατεί μια θαυμαστή συνύπαρξη με τους δικούς της κανόνες. Όταν το σχέδιο αυτού του αλλού είναι ανώτερο το δικό μας, δηλαδή δεν μπορούμε να πατήσουμε κάποιο παιδί δηλαδή που ασχολείται χρόνια. Και να μην σου έχουν κάποια τουλάχιστον 2 χρόνια παρήκουμε εγώ. Για πες ποιους δεν μπορείτε να πατάτε. Τους πιο παλιούς στους οποίους πρέπει να έχουμε κάποιο σεβασμό. Τα παιδιά αυτά, όπως και εκείνα στο Μενίδη, δεν είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Γεμάτα ενέργεια, θετική ενέργεια, αναζητούν μια θέση στον κόσμο και μια ταυτότητα στις κοινότητές τους, δείχνοντας μια αναπίστευτη αντοχή. Έχουν μια σκυράδα, δηλαδή που θα ανεχτούν και θα επιβιώσουν. Που νομίζω η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, αν πραγματικά την τεστάρεις, μπορεί κάλλιστα δηλαδή, να διαλυθεί, αν είχε τα ίδια προβλήματα. Αυτή η κοινωνία είναι πάρα πολύ σκληρή και πολύ δυνατή.